Λοιπόν, καλησπέρα, άλλη μια πολιτική εκπομπή στο NSTV Live. Μαζί μου ο Γιώργος Κουμπελάκης, όπως βλέπετε, τέλος δήμαρχος, επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης, υποψήφιος και επικεφαλής με την Νέα Σμύρνη Ποιότητα Ζωής για τις εκλογές του Οκτωβρίου. Διπλές πιθανόν εκλογές του Οκτωβρίου, νομίζω στις 8 και στις 17. Γιώργο, καλησπέρα. Στις 15. Στις 15, ευχαριστώ για την διόρθωση. Καλησπέρα και ευχαριστώ που ήρθες μέσα στον Ιούλιο να τα πούμε. Μια χαρά είναι ο Ιούλιος, ζεστός μήνας. Καυτές και εξελίξεις στο Δήμο μας, οπότε θα ταιριάξουν αυτά. Πριν πάμε στα καθημά μας, επειδή δεν βρεθήκαμε και εκτός αέρα και εδώ και αρκετό καιρό, μπορώ να πω, ένα σύντομο σχόλιο για τις εκλογές στο Κοινοβούλιο. Για τον πρώτο γύρο, όπου είδαμε μια πεντακομματική βουλή και είδαμε και την Νέα Δημοκρατία λίγο πάνω από το 41%, και για τον δεύτερο γύρο, που είδαμε μια βουλή με 3 κόμματα παραπάνω, 8 κομματική, και είδαμε πάλι τη Νέα Δημοκρατία περίπου να διαδίδει τα ποσοστά της και 158 βουλευτές. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, καταρχήν, ποιο είναι το συμπέρασμά σου και από τις δύο εκλογές, και με ιδιαίτερη έμφαση στο αν τελικά η απλή αναλογική δεν πέρασε στους πολίτες, δηλαδή δεν τη θέλανε, ή δεν ήταν το πολιτικό σύστημα, δηλαδή οι βουλευτές, έτοιμοι να την δεχτούν. Για να αρχίσω από την τελευταία, νομίζω ότι εγώ είμαι εξαιρετικά όλη τη απλή αναλογική, ή ήμουνα μέχρι τώρα και για την αυτοδιοίκηση και για το κοινοβούλιο. Θεωρώ όμως ότι η απάντηση των πολιτών ή με αυτόν τον τρόπο απάντηση των πολιτών στις πρώτες εκλογές έκλεισε το θέμα της απλής αναλογικής με έναν τρόπο σαν να λέει δεν είναι το σύστημα διοίκησης της χώρας που επιθυμούμε. Δηλαδή μπορεί να έχει έναν πλουραλισμό, αλλά έχει έναν αναποτελεσματικότητα όσον αφορά τη διοίκηση. Και άρα εμείς θέλουμε μια διοίκηση, είτε λέγεται δήμος, είτε λέγεται πολύ περισσότερο κυβέρνηση, που να ξέρουμε ότι είναι στο τιμόνι του καραβιού και το πάει κάπως. Και πολύ περισσότερο όταν οι ίδιοι συγητές, ο πολιτικός χώρος, ο οποίος εισήγαγε στην πολιτική ζωή την αυτοδιοίκηση, ο ίδιος εδήλωσε ότι από ό,τι φαίνεται η αυτοδιοίκηση δεν είναι το σύστημα που επιλέγουν οι πολίτες, άρα περισσεύει να το πω και εγώ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα, νομίζω ότι είναι μια μεγάλη δικαίωση κατά κάτι με δεν φοβάμαι τον όρο, παρότι δεν ανήκω σε αυτόν τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, ας πούμε, αλλά με πολύ θετικό τρόπο παρακολουθώ τις εξελίξεις. Θεωρώ ότι είναι μια δικαίωση της στρατηγικής που ακολούθησε και ο Πρωθυπουργός και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Είχε πολύ συγκεκριμένες αναφορές, είχε συγκεκριμένες στοχεύσεις για το που θέλει να πάρει τη χώρα, σε αντίθεση με την αντιπολίτευση, η οποία δεν μπορούσε να συμμετήσει μια εναλλακτική ή διαφορετική πρόταση.
Λοιπόν, καλησπέρα, άλλη μια πολιτική εκπομπή στο NSTV Live. Μαζί μου ο Γιώργος Κοντελάκης, όπως βλέπετε, τέλος δήμαρχος, επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης, υποψήφιος και επικεφαλής με την νέα σμήνη ποιότητα ζωής για τις εκλογές του Οκτωβρίου. Διπλές πιθανόν εκλογές του Οκτωβρίου, νομίζω στις 8 και στις 17. Γιώργο, καλησπέρα. Στις 15. Στις 15, ευχαριστώ για την διόρθωση. Καλησπέρα και ευχαριστώ που ήρθες μέσα στον Ιούλιο να τα πούμε. Μια χαρά είναι ο Ιούλιος, ζεστός μήνας. Καυτές και εξελίξεις στο Δήμο μας, οπότε θα ταιριάξουν αυτά. Πριν πάμε στα καθημά μας, επειδή δεν βρεθήκαμε και εκτός αέρα και εδώ και αρκετό καιρό, μπορώ να πω, ένα σύντομο σχόλιο για τις εκλογές στο Κοινοβούλιο. Για τον πρώτο γύρο, όπου είδαμε μια πεντακομματική βουλή και είδαμε και την Νέα Δημοκρατία λίγο πάνω από το 41%, και για τον δεύτερο γύρο, που είδαμε μια βουλή με 3 κόμματα παραπάνω, 8 κομματική, και είδαμε πάλι τη Νέα Δημοκρατία περίπου να διατηρεί τα ποσοστά της και 158 βουλευτές. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, καταρχήν, ποιο είναι το συμπέρασμά σου και από τις δύο εκλογές, και με ιδιαίτερη έμφαση στο αν τελικά η απλή αναλογική δεν πέρασε στους πολίτες, δηλαδή δεν τη θέλανε, ή δεν ήταν το πολιτικό σύστημα, δηλαδή οι βουλευτές, έτοιμοι να την δεχτούν. Να αρχίσω από το τελευταίο, νομίζω ότι εγώ είμαι τη αριστερά όλη τη απλή αναλογική ή ήμουνα μέχρι τώρα και για την αυτοδιοίκηση και για το κοινοβούλιο. Θεωρώ όμως ότι η απάντηση των πολιτών ή με αυτόν τον τρόπο απάντηση των πολιτών στις πρώτες εκλογές έκλεισε το θέμα της απλής αναλογικής με έναν τρόπο σαν να λέει δεν είναι το σύστημα διοίκησης της χώρας που επιθυμούμε, διότι μπορεί να έχει έναν πλουραλισμό, αλλά έχει έναν αναποτελεσματικότητα όσον αφορά τη διοίκηση, και εμείς θέλουμε μια διοίκηση, είτε λέγεται Δήμος, είτε λέγεται πολύ περισσότερο κυβέρνηση, που να ξέρουμε ότι είναι στο τιμόνι του καραβιού και το πάει κάπως. Και πολύ περισσότερο όταν οι ίδιοι συγκητές, ο πολιτικός χώρος, ο οποίος εισήγαγε στην πολιτική ζωή την αυτοδιοίκηση, ο ίδιος εδήλωσε ότι από ό,τι φαίνεται η αυτοδιοίκηση δεν είναι το σύστημα που επιλέγουν οι πολίτες, άρα περισσεύει να το πω και εγώ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα, νομίζω ότι είναι μια μεγάλη δικαίωση κατά κάτι με, δεν φοβάμαι τον όρο, παρότι δεν ανήκω σε αυτόν τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, ας πούμε, αλλά με πολύ θετικό τρόπο παρακολουθώ τις εξελίξεις. Θεωρώ ότι είναι μια δικαίωση της στρατηγικής που ακολούθησε και ο Πρωθυπουργός και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Είχε πολύ συγκεκριμένες αναφορές, είχε συγκεκριμένες στοχεύσεις για το που θέλει να πάρει τη χώρα, σε αντίθεση με την αντιπολίτευση, η οποία δεν μπορούσε να συγκροτήσει μια εναλλακτική ή διαφορετική πρόταση. Και αρκέστηκε στο να αναζητεί μεταξύ της συμμαχίας, οι οποίες από τη στιγμή που και αυτές δεν εμποδόθηκαν και κατελήφθηκαν, γιατί κανένας δεν τις ήθελε, κατέρευσε όλο το σκηνικό και απαιτήθηκε, επέτρεψε μου να πω και ότι η γύμνια εγώ τη λέω, του αντιπολιτευτικού τρόπου με τον οποίο πολιτεύτηκε τουλάχιστον η αξιωματική αντιπολίτευση.
Λοιπόν, ευχαριστώ. Άλλη μια πολιτική εκπομπή στο NSTV Live. Μαζί μου ο Γιώργος Κουμπελάκης, όπως βλέπετε, τέλος δήμαρχος, επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης, υποψήφιος και επικεφαλής με την νέα σμήνη ποιότητας ζωής για τις εκλογές του Οκτωβρίου. Διπλές πιθανόν εκλογές του Οκτωβρίου, νομίζω στις 8 και στις 17. Γιώργο, καλησπέρα. Στις 15. Στις 15, ευχαριστώ για την διόρθωση. Καλησπέρα και ευχαριστώ που ήρθες μέσα στον Ιούλιο να τα πούμε. Μια χαρά είναι ο Ιούλιος, ζεστός μήνας. Καυτές και εξελίξεις στο Δήμο μας, οπότε θα ταιριάξουμε αυτά. Πριν πάμε στα καθημά μας, επειδή δεν βρεθήκαμε και εκτός αέρα και εδώ και αρκετό καιρό, μπορώ να πω, ένα σύντομο σχόλιο για τις εκλογές στο Κοινοβούλιο. Για τον πρώτο γύρο, όπου είδαμε μια πενταγωματική βουλή και είδαμε και την Νέα Δημοκρατία λίγο πάνω από το 41%, και για τον δεύτερο γύρο, που είδαμε μια βουλή με τρία κόμματα παραπάνω, 800.